η εκπομπή αυτή τιμά την ελληνική γλώσσα και δίνει το λόγο στον καθηγητή, στον Γιώργο Μπαμπινιώτη, να μας πει κάποια λόγια γύρω από την ελληνική γλώσσα. Κύριε καθηγητά, είμαι ο Θανάσης ο Λάλλας, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Λάλλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την ελληνική γλώσσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που πιστεύω ότι εσάς σας έχει στιγματίσει όλη τη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Παγκόσμια, να κάνω μία διασάφηση κύριε Λάλλα. Το λέω επίτηδες το παγκόσμια, γιατί πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι παγκόσμια. Μπράβο. Να θυμηθούμε ότι πρώτα-πρώτα με τον Αλέξανδρο η ελληνική γλώσσα γίνεται παγκόσμια για την εποχή εκείνη και ομιλείται από την Ελλάδα μέχρι την Ινδία. Να περάσουμε μετά στους Ρωμαίους, οι οποίοι, όπως έχουμε εμείς τα αγγλικά σήμερα, οι Ρωμαίοι είχαν τα ελληνικά. Επομένως, η ελληνική γλώσσα έχει αποκτήσει μία δύναμη και ιστορικά, αλλά κυρίως, κύριε Λάλλα, η δύναμη της ελληνικής γλώσσας είναι ότι ευτύχησε να εκφραστούν μέσα από αυτήν οι μεγαλύτεροι διανοητές, τα πιο δυνατά πνεύματα του κόσμου. Ένας Πλάτωνας, ένας Αριστοτέλης, ένας Όμηρος, ένας Θουκυδίδης, ένας Ευρυπίδης, ένας Σοφοκλής. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι η άλλη διάσταση μεγάλη της παγκόσμιας κοινότητας είναι ο χριστιανισμός. Ναι. Ο χριστιανισμός λοιπόν, τα βασικά κείμενα του χριστιανισμού, είτε μιλάμε για την Καινή Διαθήκη, είτε μιλάμε για το πιστεύω, το ίδιο το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, είναι εκφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και βεβαίως τα κείμενα των πατέρων, βεβαίως η Θεία Λειτουργία, βεβαίως η υμνολογία κλπ. Θέλω να σας πω κάτι, να κάνω μια υπέρβαση σε αυτό που λέτε. Από τη στιγμή που η ελληνική γλώσσα έχει εμπνεύσει όλες τις υπόλοιπες γλώσσες, γιατί ακόμα και στα αγγλικά ή και σε άλλες γλώσσες, όταν μπαίνουμε, διεισδύουμε, βλέπουμε ότι πολλές ρίζες ή, αν θέλετε, ετυμολογικά, πολλά κομμάτια της ελληνικής γλώσσας καθορίζουν και λέξεις οι οποίες πια θεωρούνται αγγλόφωνες, ενώ στην πραγματικότητα, ας υποθέσουμε αγγλόφωνες, είναι ελληνικές. Είναι αλήθεια. Επομένως, μήπως όταν γιορτάζουμε την ελληνική γλώσσα, γιορτάζουμε όλες τις γλώσσες, γιατί έχει επηρεάσει όλες τις γλώσσες. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Γι' αυτό λέμε ότι ο εορτασμός της ελληνικής είναι ένας εορτασμός της γλώσσας γενικότερα. Πρέπει, και μια και μιλάμε για τον εορτασμό, πρέπει να μας ευαισθητοποιούν εμάς και να έχουμε μία προσέγγιση στην ελληνική γλώσσα που να είναι στο σήμερα, να είναι συγχρονική, αλλά να είναι και διαχρονική. Δηλαδή να μπαίνει και στις παλαιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες ενυπάρχουν στη σημερινή γλώσσα. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει ένα χαρακτηριστικό, ας το πούμε αυτό να το ακούσουν οι ακροατές. Ποιο είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας? Η συνέχεια της. Λέω κύριε Λάλλα ότι παλιές γλώσσες υπάρχουν κι άλλες. Όμως καμία άλλη γλώσσα δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Να ξεκινάει δηλαδή τουλάχιστον από το 2000 π.Χ. και να φτάνουμε στον 21ο αιώνα, 4.000 χρόνια και παραπάνω, και να ομιλείται η ίδια γλώσσα, βεβαίως με αλλαγές που έχουν γίνει και στην προφορά και στις σημασίες και στη μορφή των λέξεων, αλλά η ίδια γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σεφέρης μιλάει για τα παλιότερα ελληνικά μας. Ποια είναι τα παλιότερα ελληνικά μας? Τα αρχαία και η λόγια γλώσσα, η καθαρεύουσα, το πούμε έτσι, τα οποία είναι μας, τα παλιότερα ελληνικά μας. Πιστεύετε ότι στις μέρες μας κάνουμε πράγματα, δρούμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να πλήττουμε την ελληνική γλώσσα, δηλαδή με κάποιον τρόπο να τη λερώνουμε? Ναι, υπάρχει μία ακιδεία για την γλώσσα, δηλαδή μία αφροντισιά, μία έλλειψη του επιβαλλομένου ενδιαφέροντος. Αυτό που σας λέω ως γλωσσολόγος είναι ότι η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας, και μάλιστα μιας γλώσσας καλλιεργημένης όπως είναι η ελληνική, είναι ένα όπλο και μια δύναμη που σου ανοίγει τον ορίζοντά σου της σκέψης, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε κύριε Λάλλα, ότι η γλώσσα δεν υπάρχει για τη γλώσσα, η γλώσσα είναι η σκέψη μας. Σκέψη. Υπάρχει για να εκφραστεί η σκέψη μας. Άρα όταν φτωχαίνει η γλώσσα, φτωχαίνει η σκέψη. Ακριβώς. Γλώσσα και σκέψη είναι αχώριστα και κάθε επένδυση στη γλώσσα είναι επένδυση στη σκέψη. Γι' αυτό επιμένουμε ότι στην εκπαίδευση τη σχολική
πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση στη γλώσσα τη μητρική, γιατί η καλλιέργεια της γλώσσας είναι καλλιέργεια της σκέψης. Η καλλιέργεια της σκέψης γίνεται μέσα από την δομή της γλώσσας, που είναι η σύνταξη και η γραμματική. Και βεβαίως έρχεται το λεξιλόγιο μετά. Συνήθως ο κόσμος μιλάει και αναφέρεται στο λεξιλόγιο. Σας λέω λοιπόν ως γλωσσολόγος ότι το πιο δυνατό είναι η σύνταξη και η γραμματική. Το ρήμα το ελληνικό έχει 285 τύπους. Κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει την έμφαση σε διαφοροποιήσεις που έχει κριθεί ότι πρέπει να δηλωθούν γλωσσικά. Όλα αυτά λοιπόν μας δημιουργούν μια υποχρέωση απέναντι στη γλώσσα που γιορτάζουμε σήμερα, την ελληνική. Πρώτα-πρώτα να την σεβόμαστε, δεύτερον να την τιμούμε και τρίτον να την υπηρετούμε σωστά. Γιατί η γλώσσα, κύριε Λάλα, έχω κουραστεί να το λέω, αλλά θα το λέω και θα το πω και στην δική σας εκπομπή, είναι αξία, δεν είναι εργαλείο. Είναι ο πολιτισμός μου, είναι η ιστορία μου, είναι η σκέψη μου, είναι ο ψυχισμός μου. Είναι τα πάντα, είναι η ταυτότητά μου τελικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντα για την ανταπόκρισή σας ένα μεγάλο ευχαριστώ.